Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο θόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Η ζωή ενός μεγάλου. Ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου, Επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Κάποτε λοιπόν τελείωσε με την περιουσία του. Πόσο καιρό ασχολήθηκε με την υπόθεση αυτή δεν ξέρουμε. Οπωσδήποτε όμως ένας ή δύο ή τρεις μήνες. Σημασία τώρα πια είχε ότι αισθανόταν ελεύθερο, ελεύθερος σαν πουλί. Περπατούσε και ένιωθε ανάλαφρος. Ένα-ένα τα εμπόδια έπεφταν και κάθε φορά έκανε και από ένα βήμα προς τα εμπρός. Τώρα μπορούσε να κινηθεί πιο ελεύθερα. Η άνοιξη διευκόλυνε τις κινήσεις του. Με τον Γρηγόριο δεν είχαν ακόμη συμφωνήσει την ημερομηνία που θα ξεκινούσαν τη νέα ζωή, το μοναχικό τους βίο. Γύρισε για λίγο στην Κεσάρια, τακτοποίησε και εδώ μερικές εκκρεμότητες, αποχαιρέτησε πάλι φίλους και πήρε το δρόμο να συναντήσει τους μοναχούς του Ευσταθίου Σεβαστίας. Ήσαν σκορπισμένοι ομάδες-ομάδες σε όλη την περιοχή της Μικράς Αρμενίας, της Καπαδοκίας και του Πόντου. Οι περισσότεροι όμως ζούσαν μεταξύ Κεσαρίας, Σεβαστίας και Ήρη ποταμού. Οι μοναχοί αυτοί πάσχιζαν να μιμηθούν τους ασκητές της Αιγύπτου. Τι πιο φυσικό με το βασίλειο να σκεφτεί. Κάτι μπορεί να ωφεληθώ. Ας πάω να τους γνωρίσω από κοντά. Οι Ευσταθιανοί μοναχοί ήσαν ιστορία ολόκληρη. Ακόμη όμως μεγαλύτερη ιστορία είχε ο γέροντάς τους, αυτός γύρω από τον οποίο μαζεύτηκαν και τον οποίο αναγνώριζαν ως αρχηγό και πνευματικό οδηγό τους. Πρόκειται για τον Ευστάθιο που έγινε επίσκοπος Σεβαστίας ίσως στα χρόνια τούτα, δηλαδή το 357-58. Η προϊστορία του έχει και πολύ σκοτάδι. Γεννήθηκε γύρω στο 300,
μαθήτευσε στον αιρεσιάρχη Άριο στην Αλεξάνδρεια. Ήταν εξαιρετικά δραστήριος. Συγκινήθηκε πολύ από το μοναχισμό που γνώρισε στην Αίγυπτο και πρώτος αυτός έφερε και διέδωσε ασκητικό βίο στον Πόντο και στο μεγαλύτερο μέρος της Μικρασίας. Από το 330 λοιπόν και έπειτα άρχισε να συγκεντρώνει μοναχούς. Δυστυχώς όμως δεν είχε παράδοση γνήσια και οδηγήθηκε σε ακρότητες. Αντί να δημιουργεί ταπεινούς και συνετούς μοναχούς, καλλιεργούσε ταπεινοφανείς εγωιστές που έδειχναν περιφρόνηση στα έγκαμα μέλη της Εκκλησίας, στο μυστήριο του γάμου, στους μάρτυρες και τα λείψανά τους, στους έγκαμους πρεσβυτέρους και στις καθιερωμένες νηστείες της Εκκλησίας. Συγχρόνως, οι γυναίκες μονάστριες φορούσαν ανδρικά ρούχα, κούρευαν την κεφαλή τους και όλοι μαζί, άνδρες και γυναίκες, δεν έτρωγαν κρέας και εφάρμοζαν δικές τους νηστείες. Η κατάσταση αυτή αναστάτωσε κάποτε την Εκκλησία, που αναγκάστηκε να καλέσει σύνοδο για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Τούτο έγινε στη Γάνγκρα της Παφλαγωνίας γύρω στο 340 ή αργότερα. Οι παρεκκλήσεις και οι κακοτροπίες καταδικάστησαν και ο αρχηγός των μοναχών αυτών, ο Ευστάθιος, υποσχέθηκε να συμμορφωθεί προς την παράδοση της Εκκλησίας. Στο εξής ο Ευστάθιος απέφυγε μερικές ακρότητες, αλλά δεν εγκατέλειψε τις φιλοαριανικές του αντιλήψεις. Ήταν όμως πονηρός και όταν κινδύνευε παρίστανε τον Ορθόδοξο, τον πιστό στην ομολογία της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Μέσα του όμως έμεινε ημι αριοφρόνων, δηλαδή ανήκε στη μερίδα των ομοιουσιανών. Αυτοί που πίστευαν ότι ο Θεός Πατέρας και ο Χριστός είναι ομοιούσιοι και όχι ομοούσιοι, όπως πίστευε η πρώτη σύνοδος, η ακρεφνής, οικουμενική και ορθόδοξη. Σαν ομοιουσιανός λοιπόν, έπαιξε ρόλο σε πολλές συνόδους και καταδικάστηκε δύο φορές από τους ακραίους αριανούς, το 358 και το 360. Συγχρόνως, ο Ευστάθιος εξελίχθηκε σε πνεύματομάχο, δηλαδή αρνιόταν ότι το Άγιο Πνεύμα ήταν ομοούσιο προς τον Πατέρα και τον Υιό. Αυτοί με λίγες λέξεις ήσαν οι Ευσταθιανοί μοναχοί και αυτός ο ηγούμενος και γενάρχης τους. Ο Βασίλειος λοιπόν άφησε πίσω την Κεσάρια και βρέθηκε άνοιξη πια στο δρόμο του για τη Σεβάστια. Εκεί συνάντησε τους πρώτους μικρασιάτες μοναχούς. Είπαμε πως είχε από χρόνια ακούσει για αυτούς και τους είχε πλάσει σπουδαίους με τη φαντασία του. Τώρα ζητούσε ασυνείδητα να βεβαιώσει ότι κατασκεύασε η φαντασία του και φυσικά τούτο ήταν αδύνατο. Τον είχαν μάλιστα και προειδοποιήσει. «Βασίλειε, μην περιμένεις πολλά πράγματα από τους ανθρώπους αυτούς». Όταν ο Βασίλειος τους είδε να φορούν άχαρο και χοντρό ράσο και να τυλίγουν τα πόδια τους με ακατέργαστο δέρμα, νόμισε πως βρήκε τους πιο ταπεινούς ανθρώπους του κόσμου. Επενέβησαν όμως κάποιοι φίλοι πάλι. «Άφησέ τους, Βασίλειε, χάνεις μαζί τους, δεν κερδίζεις». Δεν μπορούσε ακόμη να δει καθαρά. Νόμιζε ότι συκοφαντούσαν τους Ευσταθιανούς μοναχούς. Του έφτανε το γεγονός ότι οι μοναχοί αυτοί ήταν ασκητές. Προτιμούσαν την άσκηση από τις απολαύσεις. Αυτό του ήταν αρκετό για να επιθυμεί να μείνει κοντά τους και να τους συναναστραφεί.
Και όταν οι φίλοι πάλι του μίλησαν για τις κακοδοξίες των μοναχών, δεν συμφώνησε. Επέμεναν και τον διαβεβαίωναν ότι όπως ο Ευστάθιος, έτσι και οι μοναχοί του δεν πιστεύουν ορθά, δεν είναι δηλαδή ορθόδοξοι. Ο Βασίλειος ανένδοτος. Καθώς μάλιστα συναναστρεφόταν τώρα τους μοναχούς, δεν τους άκουγε να μιλούν κατά της ορθής πίστεως. Έτσι θεωρούσε συκοφάντες τους φίλους του που κατηγορούσαν τους μοναχούς. Αργότερα, όταν ο Βασίλειος θα γίνει επίσκοπος, οι εχθροί του θα τον κατηγορήσουν ανοιχτά για τη στάση του αυτή απέναντι στον Ευστάθιο και τους μοναχούς του. Ακόμη και ο ίδιος ο Ευστάθιος θα διαδίδει με πονηρία ότι ο Βασίλειος συμφωνούσε άλλοτε μαζί του και ότι μετά το 371 άλλαξε αντιλήψεις. Είναι μια υπόθεση θλιβερή για την οποία θα μιλήσουμε όταν έρθει η στιγμή. Τώρα όμως πρέπει να κάνουμε μια διαπίστωση και αν φαίνεται και ας φαίνεται ότι αυτή μειώνει το Μέγα Βασίλειο. Ο Βασίλειος δηλαδή άργησε και δυσκολεύτηκε πολύ να διαπιστώσει τις κακοδοξίες του Ευσταθίου, όχι μόνο γιατί αυτός δεν εκδηλωνόταν πάντοτε και ήταν ευμετάβολος, αλλά και γιατί ο Βασίλειος συνδεόταν μαζί του συναισθηματικά, αλλά και διότι ακόμη ο Βασίλειος δεν ήταν τόσο καλά καταρτισμένος θεολογικά εκείνο τον καιρό. Μόλις πριν ένα χρόνο στράφηκε οριστικά και αποκλειστικά στη γραφή. Τίποτε δεν δείχνει ότι μέχρι τώρα παρακολουθούσε τις θεολογικές συζητήσεις. Σπουδές θεολογικές δεν έκανε πουθενά. Επομένως, δεν είχε και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να κρίνει τις κακόδοξες αντιλήψεις του Ευσταθίου. Αφού μάλιστα δεν επρόκειτο για ακραίο αριανόφρονα, οπότε καταλάβαινε εύκολα. Μα για πρόσωπο που διαρκώς βρισκόταν μεταξύ Ορθοδοξίας και Αριανισμού, ήταν δηλαδή ομοιουσιανός και προπαντός ασταθής και ευμετάβολος. Η ομάδα τούτη στεκόταν πολύ κοντά στην Ορθοδοξία. Γι' αυτό και ο Μέγας Αθανάσιος προσπάθησε το 362 να την φέρει στην Εκκλησία, προσφέροντας μια γέφυρα, μια ομολογία πίστεως που δεν θα τους ενοχλούσε. Δέχθηκε να χρησιμοποιούν τον όρο «φύση Υιός», αφού ο όρος «ομοούσιος» τους ενοχλούσε. Οι δύο όροι λένε το ίδιο πράγμα και η ενέργεια του Αθανασίου δείχνει ακριβώς τη μεγαλοσύνη του. Διακρίνει δηλαδή απόλυτα γλώσσα και αλήθεια. Αυτό που πρέπει να διαφυλαχθεί είναι η αλήθεια. Αυτή δεν αλλάζει ποτέ. Εκείνο που μπορεί να αλλάξει είναι η γλώσσα. Οι όροι τους οποίους χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε την αλήθεια. Αν η τακτική τούτη του Αθανασίου, που είναι τόσο απλή και αληθινή, είχε κατανοηθεί πάντοτε στη θεολογία, θα είχαμε αποφύγει άπειρες διαμάχες, στήρες και αρνητικές. Έτσι λοιπόν είχαν τα πράγματα. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να κατηγορείται ο Βασίλειος ότι τάχα συμπαθούσε θεολογικά τους ομοιουσιανούς. Στα χρόνια που ακολουθούν θα μελετήσει πολύ την Αγία Γραφή, θα εμβαθύνει στην παράδοση της Εκκλησίας και θα εισαχθεί στα θεολογικά προβλήματα της εποχής. Τότε πλέον που θα έχει σχηματίσει προσωπική γνώμη, θα πάρει σωστές θέσεις. Θα κατακρίνει όσους πρέπει και θα είναι απόλυτα ακριβής στις διατυπώσεις της πίστεως.
Προς το παρόν περνάει μερικούς μήνες κοντά σε διάφορες ομάδες ευσταθιανών που ήσαν κυρίως σκορπισμένοι, καθώς είπαμε, στις περιοχές της Σεβαστίας, της Κεσάριας και του Ήρη ποταμού, αλλά και της Παφλαγωνίας. Με το σεβαστό του γέρο Ευστάθιο δεν φαίνεται να έκανε πολύ παρέα τους μήνες αυτούς. Ο Ευστάθιος ήταν φοβερά απασχολημένος με τις εκκλησιαστικές διαμάχες και τις διάφορες ομάδες. Το Πάσχα του 358 έπαιζε ηγετικό ρόλο στη Σύνοδο της Αγκύρας. Το ίδιο έτος τον καταδικάζουν και οι καθαρόιμοι Αριόφρονες. Είχε στην πραγματικότητα πολύ λίγο καιρό για τους μοναχούς του. Το τελευταίο τούτο πρέπει να προσεχθεί, γιατί έγινε αφορμή να παίξει ο Βασίλειος κάποιο ρόλο στους κόλπους των Ευσταθιανών. Βλέποντας λοιπόν ο Ευστάθιος πως δεν ευκαιρεί να ασχοληθεί όσο πρέπει με τους μοναχούς του, ζητάει από τον Βασίλειο να τον αφήσει να ασχοληθεί με αυτούς, αφού και τις ικανότητές του γνώριζε και με τους ασκητές της οικογενείας του συνδεόταν στενά. Έχουμε λοιπόν εδώ την πρώτη όθηση στο Βασίλειο για να σκεφτεί τη σύναξη μοναστικών κανόνων και έργων που θα συντελούν γενικά στην πνευματική προκοπή των μοναχών. Τέτοια έργα άρχισε να συντάσσει το έτος 358-359. Για ποιους όμως θα τα έγραφε, αν όχι για τους Ευσταθιανούς μοναχούς με τους οποίους βρισκόταν σε συνεχή επαφή ακόμη και όταν αποσύρθηκε στα Άνισα? Για δική του ομάδα μοναχών. Τέτοια ομάδα δεν είχε παρά μόνο πολύ αργότερα, όταν έγινε επίσκοπος μετά το 370 ή το νωρίτερο μετά το 365. Ο καιρός κυλούσε κοντά στους Ευσταθιανούς. Δεν ήταν μαζί τους δυσαρεστημένος, μα δεν ήταν και ενθουσιασμένος. Ένας τόσο μορφωμένος και καλλιεργημένος άνθρωπος δεν θα αισθανόταν άνετα στους απέδευτους μοναχούς. Αυτός που τόσα περίμενε από τους ασκητές δεν μπορεί να θαύμαζε για πολλοί ασκητές που ποτέ δεν φημίστηκαν για εξαίρετες αρετές. Απόδειξη ότι τους βρήκε σε τέτοια κατάσταση που θεώρησε αναγκαίο να γράψει κανόνες για να τους βοηθήσει να περικόψουν τις αδυναμίες τους. Αυτό το νόημα έχουν οι κανόνες. Και γράφονται όταν τις προκαλούν οι παρεκκλήσεις και οι πνευματικές αποτυχίες. Ήθελε λοιπόν να γνωρίσει τους Ευσταθιανούς και να ωφεληθεί από αυτούς. Τους γνώρισε και οι όρια αντιστράφηκαν. Ωφέλησε. Για να μπορέσει όμως να τους ωφελήσει περισσότερο, νόμισε ότι έπρεπε να τους αφήσει να μονωθεί. Έτσι, το χειμώνα του 358 πήρε το δρόμο για το μικρό πατρικό κτήμα
που του είχε απομείνει. Στα Άνισα τον υποδέχθηκαν η μητέρα του Εμέλια και η αδερφή του Μακρίνα που ασκήτευαν εκεί από χρόνια. Οι δύο γυναίκες χάρηκαν τώρα που δεν θα έμενε πολύ μαζί τους. Η ώρα για το βασίλειο είχε φτάσει. Επιτέλους άρχισε και γι' αυτόν ο μοναχικός βίος. Αποτραβήχθηκε σε ένα σπιτάκι της περιοχής και άρχισε. Σε ένα σπιτάκι που ανήκε στο αρχοντικό της οικογενείας. Τι άρχισε, πώς άρχισε, δεν ξέρουμε. Σίγουρο είναι ότι άρχισε η εποχή της προσφοράς. Από τώρα και στο εξής θα δίνει, θα προσφέρει. Πριν από όλα τον βλέπουμε σκυμμένο στις μεμβράνες, στο χαρτί της εποχής, να παλεύει με τη μνήμη του, με τη μικρή του πείρα, με τις γνώσεις για το Άγιο Πνεύμα που παρακαλούσε. Είχε υποσχεθεί στον Ευστάθιο να συνάξει κανόνες για τους μοναχούς του. Έπρεπε λοιπόν να φέρει στο νου του αγώνες και αρετές των ασκητών της Ανατολής. Χρησιμοποίησε τις σημειώσεις που είχε κρατήσει από την εποχή του ταξιδιού του στην Ανατολή. Έλαβε υπόψη του τη ζωή των Ευσταθιανών. Θα δούλευε όλα αυτά στο νου του, που κιόλας είχε ποτιστεί από την Αγία Γραφή. Από τότε που πίστηκε απόλυτα για τη ματαιότητα των σπουδών του, μελετούσε συνέχεια Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν δεν την καταλάβαινε πάντοτε, τουλάχιστον τη γνώριζε καλά. Δούλευε λοιπόν για να οργανώσει την καθημερινή ζωή των μοναχών. Αυτός που δεν είχε μπει καλά-καλά στο μοναχισμό, έπρεπε να γράψει κανόνες για μια ζωή που μέχρι τώρα την είχε δει σαν επισκέπτης. Ταξίδεπε και έβλεπε θαυμαστικά τους μοναχούς. Ένας που ξέρει από τέτοια πράγματα θα σκεφτεί και πολύ σωστά. Όχι, πρώτα έπρεπε για χρόνια πολλά να μονάσει. Ακόμη μερικά να γίνει ερημίτης και έπειτα να δοκιμάσει να γράψει μοναστικούς κανόνες. Αυτά είναι πολύ καλά, μα ο Θεός ενήργησε αλλιώς. Οι προφήτες του δεν εμφανίζονται στο δρόμο που περπατούν οι πολλοί πιστοί. Το ίδιο και εδώ, στην περίπτωση του Μεγάλου Βασιλείου. Ένας νέος που δεν ήταν ακόμη 30 χρόνων, που δεν είχε καλά-καλά γευτεί την πίκρα και τη γλύκα της ασκήσεως, γίνεται το εκλεκτό σκεύος. Ο Θεός διάλεξε το νέο τούτο για να τον κάνει νομοθέτη του μοναχικού βίου. Ό,τι άρχισε να γράφει τότε και συμπλήρωσε αργότερα, έγινε πραγματικά ο καταστατικός χάρτης του μοναχισμού. Στα κοινόβια μοναστήρια, γέροντες και μοναχοί ζουν μέχρι σήμερα με τις οδηγίες ενός νεαρού άνδρα. Ερημίτες και λαϊκοί χριστιανοί θα ενισχύονται μέχρι τη συντέλεια του κόσμου στον πνευματικό τους αγώνα με τα κείμενα του Βασιλείου. Το κείμενο για το οποίο μιλάμε εδώ είναι κατά κύριο λόγο «Η όρη κατά πλάτος», αλλά σε μια πρώτη μορφή του. Όπως είπαμε, το κείμενο προϋποθέτει τεράστια πείρα που κανονικά την αποκτά κανείς στη διάρκεια πολλών ετών. Φυσικά το μέτρο δεν είναι τα χρόνια. Είναι η ίδια η πείρα, η βαθιά γνώση του πνευματικού βίου. Αν την έχει κανείς, αν μπορεί να την εφαρμόσει, αν την έχει κανείς μπορεί να την εφαρμόσει και ας μην είναι πολιός, μεγάλος στην ηλικία μοναχός. Η περίπτωση
του βασιλείου. Στα άνισα ο βασίλειος δεν λησμόνησε ούτε μια στιγμή το φίλο του Γρηγόριο. Πρώτη του δουλειά ήταν να του γράψει. Άφησα τους Ευσταθιανούς και είμαι στα άνισα. Εδώ βρήκα ένα σπιτάκι και άρχισα τη μοναχική ζωή, μαζί βέβαια με τις άλλες μου εργασίες. Γράψιμο και λίγη εργασία χειρονακτική. Το μέρος είναι όμορφο. Έγραψε και άλλα στον Γρηγόριο, προσκαλώντας τον να συνασκητέψουν. Αυτός δεν αποφάσιζε. Ο βασίλειος ξανάγραψε. Και τώρα ήταν σκληρός, ήταν αμήλικτος. Έκανε τον Γρηγόριο να πονέσει πραγματικά, γιατί του θύμισε όρκους και αποφάσεις παλιές. Από τον καιρό της Αθήνας είχαν υποσχεθεί ο ένας τον άλλο να μονάσουν μαζί. Εμπειρίες και αισθήματα της πρώτης νιώτης δεν λησμονούνται ποτέ. Είναι ιερά. Πώς μπορούσε να τα ξεχάσει ο αισθαντικός Γρηγόριος? Ο βασίλειος ήξερε που τον κτυπούσε, όπου πονούσε. Έσκυψε λοιπόν ο Γρηγόριος, υποχώρησε στα κεντήματα του βασιλείου, πήρε το φτερό και έγραψε στο φίλο του. Είναι η πρώτη του επιστολή από εκείνες που σώθηκαν. Ομολογώ πως ψεύτησα. Συμφώνησα στην Αθήνα ότι μαζί θα είμαστε πάντα και μαζί θα μονάσουμε. Μα δεν ψεύτησα με τη θέλησή μου, και αν το δεχθείς, δεν θα ψευτήσω για πάντα. Θα έρθει καιρός που θα είμαστε μαζί, αν το θελήσεις, και όλα θα τα έχουμε κοινά. Οι γονείς του Γρηγορίου ήσαν γέροντες και άρρωστοι. Αυτοί τον κρατούσαν κοντά τους. Ο βασίλειος πάλι επέμενε και προσκαλούσε, επενώντας τις φυσικές καλονές της περιοχής όπου ασκήτευε. Ίσως για να βρει πρόχειρη δικαιολογία ο Γρηγόριος, του έγραψε ότι δεν τον ικανοποιούσε το τοπίο. Το μέρος που ασκήτευε ο βασίλειος δεν του άρεσε. Δεν ενέπνεε τον Γρηγόριο που ήταν και φυσικά τεχνική. Τότε ο αλίγιστος βασίλειος έγραψε τη δεύτερη από τις επιστολές του. Δεν ξαναμίλησε πια για φυσικές καλονές του τόπου. Δεν θα άξιζε στην πραγματικότητα. Ο Γρηγόριος τον είχε προκαλέσει. Άφησε τις φυσικές ομορφιές, φίλε Βασίλειε. Πες μου κάτι για τον τρόπο της ζωής σου, για τον πνευματικό αγώνα. Πειράχτηκε ο Βασίλειος, άρπαξε όμως την ευκαιρία. Απάντησε τώρα με μια μεγάλη επιστολή. Είναι από τα πρώτα του κείμενα που αναφέρονται στο μοναχικό βίο. Μοιάζει κάποτε-κάποτε με μικρογραφία εκείνων που λέγει στο έργο του «Όρη κατά πλάτος». Άλλωστε και τα δύο γράφηκαν την ίδια εποχή. Στην επιστολή του Βασίλειος λέει σπουδαία πράγματα. Απρόσμενα για τον αρχάριο μοναχό. Πώς κατάφερε να έχει τόσο βαθιές εμπειρίες? Ο ίδιος και το Άγιο Πνεύμα γνωρίζουν. Όταν διαβάσουμε την επιστολή τούτη, μας έρχεται αθέλητα το ερώτημα. Ο συντάκτης περιγράφει ότι ζει ή ότι θα πρέπει να ζουν οι ίδιοι οι μοναχοί? Εξιστορεί δηλαδή
ή ορίζει τι πρέπει να γίνεται. Νομίζουμε και τα δύο, αλλά περισσότερο το πρώτο. Η ζωή του λοιπόν στο ερημητήριο, κάπου στα Άνισα. Με το χάραμα ξυπνάει. Τις περισσότερες φορές ανάβει λιχνάρι να βλέπει. Διαβάζει ψαλτήρι και ψέλνει ψαλμούς της εκκλησίας για πολλή ώρα. Σχεδόν μέχρι την ώρα που θα ανατείλει ο ήλιος. Τότε αρχίζουν οι διάφορες εργασίες και αυτές τις κάνει προσευχόμενος. Η προσευχή είναι σύντροφος απαραίτητος. Ομορφαίνει την εργασία και προπαντός κρατάει την ψυχή άλυπη και χαρμόσυνη. Η αναγνώση των γραφών είναι η πιο μεγάλη και πιο ευχάριστη απασχόληση. Είναι για το βασίλειο το έργο του. Έτσι απόκτησε βαθιά γνώση της γραφής σε μικρό διάστημα. Εν τούτης, και η ανάγνωση στην πνευματική ζωή αποτελεί μέσο, διευκολύνει ουσιαστικά την προσευχή, που είναι κάτι πολύ δυσκολότερο. Όπως κάθε μεγάλος πνευματικός συγγραφέας, έτσι και ο Βασίλειος δεν μιλάει πολύ για την καθαυτό προσευχή. Φοβάται. Είναι κάτι σαν εξομολόγηση των πιο άδυτων στιγμών του. Θα το πει όμως στο Γρηγόριο. Καλή προσευχή είναι αυτή που κάνει το Θεό αισθητό στην ψυχή. Τότε ζει κανείς το Θεό μέσα του και έχει βεβαιότητα γι' αυτό. Τέτοιες όμως καταστάσεις είναι βουνοκορφές που δύσκολα και σπάνια φτάνει κανείς. Προηγούνται χίλιες δυο πίκρες ασκητικές, μικρές και καθημερινές. Γι' αυτές μπορεί να μιλάει ο Βασίλειος ατελείωτα. Στο Γρηγόριο ανοίγει την καρδιά του. Άφησα τις ασχολίες μου στην πόλη, γιατί ήσαν αφορμές απείρων κακών. Τον εαυτό μου όμως δεν μπόρεσα να τον εγκαταλείψω. Μόλις άρχισε την άσκηση, επισήμανε τον σκόπελο. Ποιος ήταν? Ο ίδιος ο εαυτός του. Εγκαταλείπει ο μοναχός αυτά που τον τριγυρίζουν με σχετική ευκολία. Τι θα γίνει όμως με τον εαυτό του? Πώς θα ξεριζώσει από μέσα τον άνθρωπο που δεν έχει σχέση με τον Θεό? Το επιχειρεί βέβαια, πάλι και πάλι. Ο Βασίλειος και δύναμη θελήσεως είχε και προσευχή έκανε πολύ. Παρά τα αυτά, συχνά πάθαινε πνευματική ναυτία. Σαν αρχάριος μοναχός, αγωνιζόταν να ελευθερωθεί από τα πάθη του σε μια έντονη ερημιά. Τα πάθη αντιστέκονταν. Μα και όταν λίγο-λίγο υποχωρούσαν, δημιουργούσαν στο είναι του τόση αναστάτωση που ένιωθε ναυτία, όπως ο αμάθητος ταξιδιώτης στη θάλασσα. Τα πάθη λοιπόν ήσαν αρνητικά, ο καθημερινός στόχος. Δεν ήσαν αυτά που τον διέφεραν, ήσαν αυτά που έπρεπε να εξαφανίσει για να φτάσει κάπου αλλού. Και έκανε σωστή εκτίμηση. Του χρειαζόταν η έρημος για να μπορεί να τα επισημαίνει. Είναι και αυτό μια τέχνη. Αλίμονο στον κυνηγό, αν δεν ξέρει πού θα βρει το λαγό και αν δεν έχει ασκηθεί στο σημάδι. Η έρημος εξασφαλίζει στο νου την ησυχία. Όταν ο νους είναι ανήσυχος, όταν στρέφεται διαρκώς δόθε πέρα, είναι πολλά πράγματα, σε πολλά πράγματα δεν μπορεί να προσιλωθεί στην αλήθεια.
δεν φτάνει την αίσθηση του Θεού. Φίλε Γρηγόριε, αν με ρωτάς τι πέτυχα στη δική μου έρημο, ντρέπομαι να σου το πω. Άφησα την πόλη, μα πώς να αφήσω τον εαυτό μου. Τώρα κατάλαβα πολύ καλά και μάθε το κι εσύ. Αναχώρηση από τον κόσμο δεν είναι μόνο να φύγεις από αυτόν με το σώμα σου, αλλά να πάψεις να συμπαθείς το σώμα. Ο αναχωρητής να μην έχει πόλη, συγγενείς, δικά του πράγματα, φίλους, κτήματα, συντροφιές, ανθρώπινη σοφία. Όταν αδειάσει από όλα αυτά, θα τυπωθεί στην καρδιά του η θεία διδασκαλία, γιατί μέχρι την ώρα τούτη, στην καρδιά του ήταν γραμμένα τα παραπάνω. Ο δουλευτής της ερήμου, το παράδοξο αυτό «ον» που λέγεται ασκητής και μοναχός, πρέπει να σπουδάσει με υπομονή την τέχνη της. Αυτή δεν είναι απρόσιτη, μα ούτε και εύκολη. Αρχίζει από την εμφάνιση και τα ενδύματα. Ο μοναχός πρέπει να κοιτάζει χαμηλά, να παραμελεί την εμφάνισή του, να μένει άλουστος. Το ένδυμά του φτωχό πένθυμο. Το άδεισμά του ούτε χαλαρό ούτε ορμητικό. Τα παπούτσια του φτωχά μα προστατευτικά. Όσο για το φαγητό, χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Φυσικά πρέπει να τρώει ο μοναχός. Όσο είναι ανάγκη όμως, τρώει όσο πεινάει και πίνει όσο διψάει. Δηλαδή, όσο χρειάζεται να διατηρείται το σώμα εγρήγορο. Ό,τι πρέπει να αποφεύγει είναι η γαστριμαργία. Να μην τρώει για να ειδονίζεται, ενώ δεν πεινάει. Εδώ είναι αποκαλυπτικός ο Βασίλειος. Όταν λέει πως ο μοναχός δεν πρέπει να δείχνει λυσόδη γαστριμαργία και ότι πρέπει να διατηρεί το σώμα του, σημαίνει ότι διακρίνει σώμα και γαστριμαργία. Το ίδιο το σώμα δεν είναι πάθος. Η ζωή ενός μεγάλου. Ο βίος του μεγάλου βασιλείου, επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Κρυστάλλινο
Κρίνοντας από το σημείο τούτο, μπορούμε να πούμε καθαρά ότι ο Βασίλειος δεν βλέπει το σώμα με περιφρόνηση όπως ο Πλάτων, και ας έχει κάποιες εκφράσεις που δίνουν την εντύπωση αυτή, όπως παραδείγματι στην πρώτη του επιστολή. Αυτό που περιφρονεί ο Βασίλειος είναι το πάθος που φωλιάζει στο σώμα. Το πάθος όμως δεν είναι το ίδιο το σώμα. Είναι το σώμα όσο δουλεύει εχμάλωτο στο σατανά, όσο δηλαδή εκδηλώνεται σαν όργανο του σατανά για να οδηγεί τον άνθρωπο μακριά από το Θεό. Κάτι που συχνά χαρακτηρίζει ο Βασίλειος αλλοτρίωση του ανθρώπου από το Θεό. Στο Βασίλειο έχουμε θεώρηση ορθόδοξη του ανθρώπου και όχι πλατωνική. Ο άνθρωπος είναι ύπαρξη ενιαία, πνεύμα και σώμα. Άξια και τίμια είναι και τα δύο. Αντίθετα, η πλατωνική σκέψη τα χώριζε για να περιφρονήσει το δεύτερο, δηλαδή το σώμα. Στη θεολογία την ορθόδοξη, ολόκληρος ο άνθρωπος είναι ναός του Θεού, όχι μόνο το πνεύμα του, αλλά και το σώμα του. Γι' αυτό και θα αναστηθεί ο άνθρωπος με ψυχή και σώμα. Στην Εκκλησία θα ήταν κυριολεκτικά τραγικό αν το σώμα καθ' αυτό ήταν κακό. Γιατί θα σήμαινε τότε ότι ο Θεός που έπλασε τον άνθρωπο καλόν λίαν, τον έχασε ουσιαστικά. Αγωνίστηκε, ας πούμε, ο Σατανάς με το Θεό για να κερδίσουν τον άνθρωπο και νίκησε ο πρώτος. Όχι. Και ο άνθρωπος, λοιπόν, τουλάχιστον το σώμα του, έγινε οντολογικά κακός. Έπαυσε να είναι ύπαρξη κάτω από το βλέμμα του Θεού. Ο Θεός δεν μπορεί να κάνει κάτι για αυτόν, αφού τον έχασε στην αρχή, τότε που νίκησε ο Σατανάς. Όταν ο Βασίλειος και η Εκκλησία ολόκληρη μιλούν για πάθη στον άνθρωπο και για την αιχμαλωσία του στο Σατανά, δίνουν λύση στο παραπάνω πρόβλημα. Γιατί βέβαια δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι ο άνθρωπος με την ψυχή και το σώμα του ρέπει στο κακό, βαδίζει αντίθετα προς την αλήθεια. Η λύση είναι αλήθεια και σκάνδαλο. Ο Σατανάς πράγματι αγωνίστηκε να κερδίσει τον άνθρωπο από το Θεό. Το ίδιο θα κάνει σε όλη του την ιστορία. Μα ό,τι πέτυχε είναι να εχμαλωτήσει, να υποδηλώσει τον άνθρωπο. Δεν τον άλλαξε οντολογικά. Δεν τον μεταστοιχίωσε ο Σατανάς. Δεν αποξένωσε οριστικά τον άνθρωπο από το Θεό. Έτσι έμεινε ο άνθρωπος ουσιαστικά τέκνο του Θεού, που όμως δουλεύει στο Σατανά. Οι γέφυρες με το Θεό δεν γκρεμίστηκαν. Και ακριβώς γιατί δεν γκρεμίστηκαν οι γέφυρες, συνεχίστηκε το έργο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπου, που δεν έπαυσε να είναι του Θεού. Η επιχείρηση για τη σωτηρία του ανθρώπου είναι η άρση της αιχμαλωσίας, που από τη φύση της είναι πρόσκαιρη για να φτάσουμε στη θέωση. Η αιχμαλωσία τούτη φανερώνεται με την υποταγή του ανθρώπου στο θέλημα του Σατανά. Όσο διαρκεί η δαιμονική εξουσία στον άνθρωπο, αυτός κάνει κάθε τι που αντιβαίνει στο θείο θέλημα. Την εξουσία τούτη, που είναι βέβαια δαιμονική, την συνειδητοποιεί με τα πάθη. Αυτή είναι σε τελευταία ανάλυση η δύναμη και η επίρρεια του Σατανά μέσα στον άνθρωπο. Όταν λοιπόν και τα πιο αφελή ακόμη ασκητικά κείμενα μιλούν για τα πάθη του ανθρώπου, τα οποία πρέπει να περικόψει, σημαίνει ότι τα κείμενα τούτα δεν εγκαταλείπουν τον άνθρωπο στο Σατανά. Βλέπουν και εκτιμούν τη δουλεία του στα πάθη και αγωνίζονται κατά των παθών,
για να ελευθερώσουν τον άνθρωπο από την εχμαλωσία του στο σατανά. Η Εκκλησία με το βαθύ ρεαλισμό της γνωρίζει πως ο ασκητικός βίος κάθε χριστιανού δεν είναι κατά της σαρκός του, αλλά κατά των δαιμονικών δυνάμεων που κάνουν όργανο τη σάρκα του. Έτσι λοιπόν ο αγώνας κατά των δαιμονικών δυνάμεων είναι η μεγαλειώδης προσπάθεια της Εκκλησίας να κρατήσει τον άνθρωπο γνήσιο κάτω από το βλέμμα του Θεού. Δεν ανέχεται να τον παραδώσει οριστικά στην εξουσία του σατανά, που κατάφερε μόνο να τον επηρεάζει και όχι να τον μεταστοιχιώνει. Αν δεν καταλάβει κανείς τη μεγαλειώδη αυτή προσπάθεια της Εκκλησίας, δεν θα μπορεί να συγκριθεί σε γνώση και θεολογία ούτε με τους αγράμματους ασκητές, που ξέρουν πολύ καλά ότι πολεμούν το δαίμονα της γαστρεμαργίας, το δαίμονα της πορνείας, το δαίμονα του ύπνου, το δαίμονα της φιλαυτίας, το δαίμονα της φιλαργυρίας, το δαίμονα του εγωισμού, και όχι τον γαστρίμαργο, τον πόρνο, τον ύπναρά, τον εγωιστή, το φιλάργυρο μοναχό. Τα δαιμονικά πάθη στον άνθρωπο πρέπει να αντικατασταθούν με αρετές. Όσο πιο φτασμένος είναι ο μοναχός, τόσο καλύτερα γνωρίζει ότι αγωνίζεται να πετύχει αρετές, και όσο αγωνίζεται για αυτές, τόσο υποχωρούν τα πάθη. Με άλλα λόγια, έχουμε αγώνα χάριν των αρετών και έμεσα γίνεται αγώνας κατά των παθών. Τα όρια όμως είναι δυσδιάκριτα. Και η ανάγκη να μένει ο μοναχός ρεαλιστής, η ανάγκη να μην χάνει από τα μάτια του τον εχθρό, τον κάνει να τονίζει τον αγώνα κατά των παθών. Αλλιώς κινδυνεύει να πέσει πέρα για πέρα θύμα του σατανά. Να νομίσει ότι δεν υπάρχουν πάθη, οπότε χάνει κάθε ίχνος αισθήσεως της πραγματικότητος. Ο Μέγας Βασίλειος στα βιβλία του μιλάει για τις αρετές του μοναχού και δείχνει ότι τον επηρέαζε το πνευματικό ελληνικό περιβάλλον της εποχής του. Οι βασικές αρετές που πρέπει να αποκτήσει ο μοναχός είναι η σοφροσύνη, η ανδρεία, η δικαιοσύνη και η φρόνηση. Αυτές άλλωστε είναι και οι αρετές που προβάλλει ο Πλάτων, αλλά και η μεταγενέστερη λαϊκή ελληνική φιλοσοφία. Τι συμβαίνει λοιπόν, είναι ο Βασίλειος πλατωνικός? Γιατί δεν μιλάει μόνο για την αγάπη, για την πίστη και την ελπίδα, όπως ο Παύλος. Η απάντηση γίνεται δύσκολη, γιατί συγχρόνως μιλάει πολύ για τις αρετές που δημιουργήθηκαν στην Εκκλησία. Στο έργο που έγραφε την εποχή τούτη, την ίδια αυτή εποχή, δηλαδή τότε στο σύγγραμμά του «Όρους κατά Πλάτος», αρχίζει ακριβώς με την πρώτη εντολή που είναι η αγάπη. Και στην ίδια ακόμη επιστολή προς τον Γρηγόριο περιγράφει με λεπτομέρειες την ταπεινοφροσύνη του μοναχού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό. Οι σπουδές του ήσαν πολύ πρόσφατες. Αναπνέει επομένως το κλίμα της ελληνικής σκέψεως που τόσο καλά γνώριζε και που είχε μια στροφή προς την ηθική. Σε παλαιοδιαθηκικά έργα, στο τέταρτο των Μακαβαίων, στο πρώτο κεφάλαιο, είχαν προσληφθεί ελληνικές αρετές. Όσο δεν κινδύνευε να νοθεύσει την παράδοση της Εκκλησίας, χρησιμοποιούσε στοιχεία της ηθικής φιλοσοφίας. Οπωσδήποτε όμως, αφού δεν αναλύει τις πλατωνικές αυτές αρετές και δεν τους δίνει το ιδιαίτερο χριστιανικό χαρακτηριστικό τους, δείχνει ότι δεν ενοχλείται από τα πλατωνικά στοιχεία, ότι συνειδητά ή ασυνείδητα επηρεάζεται από αυτά. Να λοιπόν, που δεν είναι μόνο ταπεινοφροσύνη, ότι είπε στην αρχή της επιστολής του «εγκατέλειψα την πόλη»,
αλλά είναι δύσκολο να εγκαταλείψω τον εαυτό μου. Και ο εαυτός του ήταν ζυμωμένος με την ελληνική πραγματικότητα. Πολέμησε σκληρά και πράγματι εγκατέλειψε τον θύραθεν εαυτόν του. Μα όλο και κάτι θα μείνει που θα ζητάει η ευκαιρία να φανερώνεται. Ο αγώνας και η αρετή δεν σημαίνουν τέλεια την αποφυγή της παρεκκλήσεως. Ο ακρεφνής ορθόδοξος γίνεται συνεχώς, όχι μια και καλή. Όπως ο Άγιος, που δεν είναι ας πούμε Άγιος με χημική ακρίβεια. Είναι Άγιος διότι αγωνίζεται, ξεπέρασε κάποια όρια, όχι γιατί δεν επηρεάζεται καθόλου από τον Σατανά. Άλλωστε ο Βασίλειος, μολονότι στην κρίσιμη στιγμή της αποφάσεώς του να εγκαταλείψει τα εγκόσμια, οδύρεται γιατί έχασε την νεότητά του με τη θύραθεν παιδεία, την ελληνική παιδεία. Όμως δεν έπαψε ποτέ να την χρησιμοποιεί στα κείμενά του, άλλοτε για να εξηγεί τη σκέψη του και άλλοτε για να διανθίζει απλώς το κείμενό του. Να ξεκουράζει έστω, να το ομορφαίνει. Η επιστολή που συνεχώς τώρα μας απασχολεί έχει χαρακτήρα πρακτικό, γιατί γράφεται από αρχάριο αναχωρητή. Έχει όμως και καταπληκτικές θεωρητικές στιγμές, γιατί γράφεται από εκλεκτό σκεύος του Θεού. Μας μίλησε για την ησυχία και την αξία της. Τώρα κάνει ακόμα ένα βήμα. Η ησυχία είναι απαραίτητη γιατί φέρνει στην ψυχή την κάθαρση. Την βοηθάει αποφασιστικά να καθαριστεί από κάθε τι που δεν είναι η αλήθεια, ο Θεός. Και πράγματι, όσο καθαίρεται ο άνθρωπος, τόσο η γλώσσα του μιλάει λιγότερο για τα ανθρώπινα. Οι οφθαλμοί του ασχολούνται λιγότερο με την ομορφιά των σωμάτων. Η ακοή ακούει λιγότερο τα ειδονικά τραγούδια. Και προπαντός, ο νους του ανθρώπου συνάγεται στον εαυτό του, αφήνοντας όλα τούτα έξω. Αυτή είναι η κάθαρση που γίνεται συνεχώς και χωρίς τέλος. Είναι κάτι που προσδιορίζεται και περιγράφεται χωρίς μεγάλη δυσκολία και που εντούτοις αποτελεί σκληρό έργο για τον άνθρωπο. Η κάθαρση δεν είναι σκοπός για να σταματήσει κανείς αυτήν. Ο Βασίλειος ζει τις καταστάσεις αυτές λίγο ή πολύ, μα δυσκολεύεται πια να τις εκφράσει. Είναι βασικά δυσπερίγραπτες, άφατες. Πρέπει όμως να τελειώσει την αναφορά του στο θέμα. Πρέπει κάτι να πει στο Γρηγόριο. Φοβάται μήπως προδώσει τη μεγαλειώδη πραγματικότητα. Ντρέπεται. Μήπως ο φίλος του τον πάρει για υπερήφανο. Η αλήθεια όμως, όσο και αν είναι άφατη,
καίει τον άνθρωπο και αυτός γίνεται όλος φωτιά, έτσι που θέλοντας και μη τον βλέπουν οι άλλοι φωτεινό, αληθινό. Ο νους όταν καθαρθεί, όταν εισαχθεί στο Θεό, κατακλείζεται από το θείο κάλος, ελάμπεται ολόκληρος με τρόπο απόλυτο και αποκαλυπτικό που κανείς δεν μπόρεσε να περιγράψει ακριβώς. Η εμπειρία του Μεγάλου Βασιλείου είναι προσωπική. Δεν την είδε, δεν την άκουσε. Την έπαθε ο ίδιος, όπως βεβαιώνει ο Γρηγόριος Νήσις. Από την πρώτη εποχή της αναχωρήσεώς του, ο Βασίλειος εργάστηκε σκληρά και γι' αυτό καρποφόρα. Μελέτη των Αγίων Γραφών, της Αγίας Γραφής, σπουδή της παραδόσεως και άσκηση τον απορροφούν ολοκληρωτικά. Οι ώρες του ύπνου του έμειναν ελάχιστες. Η άσκηση τον απείλασε από τα πάθη. Ο νους έμαθε να προσιλώνεται στις θείες αλήθειες και ολοένα καθαριζόταν από τις εξωτερικές επιδράσεις. Έτσι γινόταν ικανότερος να εισέρχεται όσο πιο βαθιά στην αλήθεια. Την κατεξοχήν καθαρή και υψηλή προσευχή την έκανε τα βράδια και τις νύχτες για πολλές ώρες. Συνήθως μετά την ανάγνωση της γραφής. Στην εργασία τούτη δεν ήταν πολλά χρόνια, ίσως μόνο ένα χρόνο. Εν τούτης, η έντονη άσκηση και η πολύωρη προσευχή έφεραν γρήγορα τη Θεία Χάρη. Ο αρχάριος μοναχός τυλίγεται τη νύχτα με φως. Το πνεύμα του, ολόκληρος, κατακλείζεται από άπλετο και γλυκύτατο φως. Έτσι απρόσμενα, έξαφνα. Στην αρχή φοβήθηκε και δίστασε, αμφέβαλε. Είναι η χάρη του Θεού, άραγε. Είναι η Θεία ενέργεια ή μήπως επίρρεια δαιμονική. Το πνεύμα του Θεού τον καθησύχασε. Αφέθηκε να ζει με άφατη αγαλίαση. Ζούσε στο Θεό και ο Θεός ήταν στο πνεύμα του. Οι στιγμές γλυκύτατες. Το πνεύμα του σκληρού αγωνιστή Βασιλείου ήταν τώρα μακάριο. Αισθανόταν κι είχε μόνο την εμπειρία του Θεού. Τίποτε γύρω του δεν τον ενοχλούσε. Δεν πεινούσε, δεν διψούσε. Η εξαίσια τούτη κατάσταση της Θείας Ελάμψεως ήταν οπωσδήποτε σπάνια. Μα συνέβη μερικές φορές, ώστε να την αντιληφθούν και αυτοί που περνούσαν κοντά στο σπιτάκι του Βασιλείου. Έτσι μια νύχτα που ο Άγιος είχε δοθεί στην ωερή προσευχή, χαριτώθηκε πάλι από το θείο φως. Πάλι στο νου του άστραψε το φως. Πάλι καταλήφθηκε από μακαριότητα. Τούτη όμως τη φορά το φως που άστραψε ήταν αλλιώτικο. Δεν φώτιζε μόνο το πνεύμα του, έγινε λάμψη και δυνατό πυρ που φώτιζε ολόκληρο το σπίτι. Έπρεπε να τον δουν και οι άλλοι. Αν δεν ήξερε κανείς ότι μέσα εκεί λιώνει στην προσευχή ένας μοναχός, θα νόμιζε ότι το σπίτι πήρε φωτιά. Έλαμπε ολόκληρο χωρίς να καίγεται. Και εγώ ήταν χωρίς να καταστρέφεται. Πόσο θαυμαστός είσαι, Κύριε. Πόσο μεγάλη χάρη δίνεις στον άνθρωπο. Πόσο μεγάλος γίνεται ο άνθρωπος κοντά σου. Δόξα σοι, Κύριε.
Βασίλειος είχε τα θεία χαρίσματα που αναφέραμε πιο πάνω, σε μια εποχή που δεν ήταν αναχωρητής και συγχαστής με τρόπο απόλυτο. Κάτι τέτοιο άλλωστε δεν φαίνεται να έγινε ποτέ. Μόνο για πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα ζούσε πραγματικά σαν ησυχαστής. Το πιο περίεργο είναι ότι ευχαρίστως ο ασκητής Βασίλειος καταγινόταν με προβλήματα των ανθρώπων που βρίσκονταν στον κόσμο. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, ζητούσε και μάλιστα επιδίωκε να διατηρεί την επικοινωνία του με τον έξω κόσμο. Ένας άνθρωπος που έκανε την αυστηρή άσκηση τρόπο ζωής. Ένας αναχωρητής που εκτιμάει απεριόριστα τον ηρεμικό βίο. Ένας ησυχαστής που τόσο γρήγορα έγινε θεόπτης, νιώθει την ανάγκη να είναι κοντά στους ανθρώπους. Ενδιαφέρεται για τα οποιαδήποτε ζητήματά τους και μετέχει στα βάσανά τους. Διαπιστώνουμε ότι στο στήθος του νέου μοναχού υπήρχαν δύο δυνάμεις. Η μία τον οθούσε στον ερημητικό βίο, η άλλη στον κοινωνικό. Εμφανίζονταν δε στο προσκήνιο της ψυχής του πότε η μία και πότε η άλλη. Όποια όμως και αν εμφανιζόταν, έφερνε αποτελέσματα λαμπρά. Τι συνέβαινε λοιπόν με το Βασίλειο? Για ποιο στάδιο τον είχε προορίσει ο Θεός? Το μοναχικό ή το κοινωνικό? Ο ίδιος λαχταρούσε την ησυχία χρόνια τώρα. Να όμως που φρόντιζε τους ανθρώπους, λες και ήταν γεννημένος μόνο για ποιμένας. Στο ερώτημα αυτό δεν βρίσκουμε εύκολα απάντηση. Και αυτό γιατί το σχέδιο του Θεού αποκρυπτογραφείται δύσκολα από τους ανθρώπους. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν πρόκειται για τους Αγίους που δημιουργούν στην Εκκλησία, όπως οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή ανθρώπους έξω από τα συνηθισμένα μέτρα. Έτσι στην περίπτωση του Βασιλείου, ένας αρχάριος μοναχός οργανώνει το μοναχικό βίο της Εκκλησίας, ενώ είναι καλεσμένος για ποιμένα στην κοινωνία και όχι αναχωρητής ή κοινοβιάτης. Και να τα δείγματα του πολύ κοινωνικού αναχωρητή μας. Χαρά μεγάλη για το Βασίλειο ήταν τα γράμματα που του έστελαν οι φίλοι. Ακόμα όμως μεγαλύτερη χαρά αισθανόταν όταν τους έβλεπε κοντά του. Οι φίλοι του, κάποιοι ανώτεροι αξιωματούχοι πολλές φορές, ήξεραν να θαυμάζουν τα χαρίσματα του Βασιλείου. Του ζητούσαν λοιπόν να στείλουν για λίγο ή πολύ κοντά του τα παιδιά τους. Ο αναχωρητής δεχόταν τα παιδιά με ευχαρίστηση μεγάλη. Μόλις τα έβλεπε, φανερωνόταν μέσα του το πατρικό φίλτρο του ποιμένα και του παιδαγωγού. Περνούσε πάνω από τον αναχωρητή και τότε ο Βασίλειος γινόταν ιδανικός σύμβουλος των νέων, φίλος που δεν θα τον ξεχνούσαν ποτέ. Αυτό γινόταν συνήθως στις εορτές. Δεχόταν τα παιδιά. Περνούσαν τις ημέρες με λειτουργική ζωή και διδαχή και φρόντιζε να τα στείλει πίσω στους γονείς τους. Από τα μακρινά άνισα παρακολουθούσε με αγάπη τις επιτυχίες και αποτυχίες των φίλων. Όταν περνούσε από εκεί ο ταχυδρόμος, έστεινε με συγκίνηση το αυτί του να μάθει και φυσικά δεν μάθαινε πάντοτε καλά νέα. Κάθε άλλο. Έτσι μια μέρα κυκλοφόρησε δυσάρεστη φήμη που γρήγορα επιβεβαιώθηκε. Ο άρχοντας Νεκτάριος έχασε το μονάκριβο γιο του. Ο Βασίλειος είχε φιλία με τον άνθρωπο τούτο από τα παιδικά του χρόνια. Τώρα είχε γίνει ανώτερος κρατικός αξιωματούχος και ο γιος του θα συνέχιζε τη μακρά παράδοση της οικογενείας. Το παιδί έγινε τρισχαριτωμένο. Ο Νεκτάριος και η γυναίκα του το υπεραγαπούσαν και τώρα το παιδί πέθανε.
Ο Βασίλειος γράφει για να παρηγορήσει. Μα θλίβεται πολύ και ο ίδιος. Κυριολεκτικά κλαίει και οδύρεται για το χαμό του παιδιού. Ο πόνος του είναι βαθύς και πραγματικός, που ομολογεί ότι θα πρέπει να έχει κανείς πέτρινη καρδιά για να παραβλέψει τέτοιο γεγονός. Γράφει και στη μητέρα του παιδιού. Εδώ σχεδόν σαστίζει από τον πόνο. Στρέφεται στη γη και την ικτήρη που δέχεται τέτοιο πλάσμα. Κοιτάζει τον ήλιο και του λέει: «Αν καταλάβαινες πόσο θλιβερό θέαμα είδες, θα τρόμαζες». Όσο η οδύνη του είναι πραγματική, τόσο η παρηγοριά του είναι αληθινή. Δηλώνει στη μητέρα πως δεν υπάρχουν λόγια να την παρηγορήσουν, υπάρχει μόνο η προσευχή. Με αυτή μόνο μπορεί να σηκώσει τη δοκιμασία της και αν τα καταφέρει θα καταταγεί από το Θεό μαζί με τους μάρτυρες. Όποιος υπομένει τη δοκιμασία προσιλωμένος πάντα στο Θεό είναι μάρτυρας. Γράφει στο νεκτάριο να σταθεί όρθιος. Έτσι έπρεπε, γιατί ο Κύριος αναστήθηκε. Μη λυγίσεις νεκτάριε, αγωνίσου. Το παιδί μας γύρισε στις αγκάλες εκείνου που μας το έδωσε και θα αναστηθεί. Λίγη υπομονή και γρήγορα θα το αντικρίσουμε. Πόσο νομίζεις θα διαρκέσει η ζωή μας? Ο Βασίλειος είχε πάντα την αίσθηση ότι η ζωή του θα ήταν πολύ σύντομη. Και δεν είναι μόνο οι κακοτυχίες των φίλων που απασχολούν τον αναχωρητή Βασίλειο, είναι και περιστατικά που κάποτε παίρνουν τη μορφή ηλαροτραγωδίας. Ένα βράδυ, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, επιτίθεται στο σπίτι του κάποιος εξαγριωμένος αγρότης της περιοχής. Απρόσμενα παρουσιάστηκε στην πόρτα του σπιτιού. Βγήκαν γυναίκες να τον ρωτήσουν τι θέλει. Μα ήταν τόσο έξαλλος που τις έσπρωξε, μπήκε μέσα και βρήκε το μέρος που κοιμόταν άλλοτε ένας υπηρέτης. Με άγριες κινήσεις έσπαζε πράγματα και με δυνατές φωνές εξηγούσε. Ο υπηρέτης που κοιμόταν εδώ χρωστούσε αυτά και αυτά και δεν μου τα επέστρεψε και να εγώ. Αυτός ο άξιστος άνθρωπος αναστάτωσε το σπίτι. Φώναξαν από το απομονωμένο σπιτάκι το Βασίλειο. Ανασύρθηκε δύσκολα από το βυθό του πνεύματος που βρισκόταν. Έφτασε στον τόπο της φασαρίας και έμεινε άναυδος μπροστά στο θέαμα. Δεν μπόρεσε να αρθρώσει λέξη. Στάθηκε να βλέπει το γείτονα αγρότη που έπαιρνε μαζί του ό,τι νόμιζε από το σπίτι. Ανήμπορος να τον εμποδίζει, ο Βασίλειος παρακολουθούσε άλυπος τη λαφυραγωγία. Την άλλη μέρα μόνο πήρε το φτερό και έγραψε γράμμα στο φίλο του Κανδιδιανό, που ήταν πολιτικός διοικητής της Καπαδοκίας, και του έλεγε. Τι του έλεγε? Τι του ζητούσε? Απλά και άγια. Συνέβη το και το. Παρακαλώ να με προστατέψεις. Τουλάχιστον για να μην νομίζουν ότι μπορούν όποτε θέλουν να μας επιτίθενται. Για την τιμωρία του αγρότη, όχι, δεν χρειάζεται. Αν όμως ο διοικητής του χωριού τον έκλεινε για λίγο στη φυλακή, θα του έκανε καλό. Έτσι περνούσε ο Βασίλειος στα Άνισα, ερημίτης, κοντά σε πολλά πρόσωπα, ασκητής και ησυχαστής που έδινε το νου και την καρδιά του στην κάθαρση, αλλά και τη φροντίδα των ανθρώπων. Η ζωή ενός μεγάλου. Ο βίος του μεγάλου βασιλείου, επισκόπου Κεσαρίας.
μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Είπαμε και άλλη φορά, η κατάσταση στην Εκκλησία τα χρόνια τούτα ήταν πολύ κρίσιμη. Στη Δύση είχαμε τους πιο πολλούς Ορθόδοξους Επισκόπους, αλλά και οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι της, Όσιος Κορδούης και Ολιβέριος Ρώμης, υπέκυψαν και υπέγραψαν τα περιβόητα ημιαριανικά σύμβολα του Συρμίου, από το έτος 357 μέχρι το 359. Στην Ανατολή λοιπόν κυριαρχούσαν οι Αριόφρονες ή Αριανόφρονες, που διαμορφώθηκαν σε ανώμιους, δηλαδή ακραίους ή καθαρούς Αριανόφρονες, και Ομοιουσιανούς, όπως τους έλεγαν, που γυτνίαζαν πολύ με τους Ορθοδόξους. Οι πρώτοι φρονούσαν ότι ο Υιός του Θεού είναι ανώμιος προς τον Πατέρα κατά την ουσία, είχε άλλη φύση. Δήθεν, οι δεύτεροι πίστευαν αντίθετα ότι ο Υιός είναι όμοιος κατά πάντα με τον Πατέρα. Οι διακρίσεις στην έννοια του όμοιος έχουν μεγάλη σημασία και γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Το όμοιος, με απόλυτη σημασία, αν θέλουμε, δηλώνει την απόλυτη ομοιότητα, άρα και την ίδια ουσία του Υιού προς τον Πατέρα. Ο όμοιος με σχετική σημασία, εάν θέλουμε, δηλώνει ότι ο Υιός είναι σχετικά ανώμοιος προς τον Πατέρα, άρα σαφώς ο Υιός δεν έχει την ίδια φύση με τον Πατέρα, έτσι έλεγαν οι αιρετικοί. Κάποιοι Ομοιουσιανοί μάλιστα έφταναν στο σημείο να χρησιμοποιούν τον όρο «όμοιος κατά την ουσία», που ήταν εξαιρετικά κοντά στον ορθόδοξο όρο «ομοούσιος». Αλλά και στην περίπτωση αυτή, οι Ομοιουσιανοί άφηναν μια πόρτα για την αντίληψη ότι ο Υιός είναι οπωσδήποτε κατώτερος από τον Πατέρα, κάτι που βέβαια το απέρριψε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος με τον όρο «ομοούσιος», ίσως με τον Πατέρα. Αυτό που είναι και το σωστό, το ορθόδοξο. Δεν μπορούσαν λοιπόν οι περισσότεροι από αυτούς να πιστέψουν ότι ο Υιός έχει την ίδια φύση με τον Πατέρα, είναι το ίδιο Θεός, όπως ο Πατήρ. Μόνο που ο Υιός είναι άλλο πρόσωπο, ενώ ο Θεός Πατήρ είναι Πατήρ, άλλο πρόσωπο. Πάντως, ανάμεσα στους ανώμιους Αριανούς και τους Ομοιουσιανούς υπήρχε μεγάλο χάσμα που εμφανίστηκαν οι Όμοιοι για να το γεφυρώσουν. Όμοιοι, θα πούμε ποιοι είναι. Αυτοί ήσαν πιο κοντά στους ακραίους Αριανούς και χρησιμοποίησαν την αόριστη φράση «Ο Υιός όμοιος προς τον Πατέρα κατά τας γραφάς». Έτσι, κάτω από τη λέξη «όμοιος» έβαζε κανείς όποια πίστη επιθυμούσε. Φυσικά, το μόνο που δεν εννοούσαν με τον όρο τούτο ήταν η αλήθεια ότι ο Υιός έχει την ίδια φύση με τον Πατέρα. Από το 357, οι ανώμοιοι και οι Ομοιουσιανοί κυριαρχούσαν στην Ανατολή. Ο Πόντος και η Καπαδοκία έμοιαζαν τότε με νησίδα Ορθοδοξίας, αλλά δεν είχαν ακόμη μεγάλους θεολόγους και δραστήριους επισκόπους.
η ομοιοσιανή μεταξύ του 357 και 359 εμφανίστηκαν νικητές. Αλλά σε λίγο, τέλος του 359, ο αυτοκράτορας Κωνσταντιος πήρε το μέρος των ομοίων που ήσαν πιο μακριά από την Ορθοδοξία. Εν τούτης η Εκκλησία κινδύνευε από τους ομοιουσιανούς, ακριβώς γιατί αυτοί βρίσκονταν πολύ κοντά της σε σύγκριση με τους αρίους, τους ομοίους δηλαδή. Τους τελευταίους που ήσαν πολύ μακριά της, τους έμαθαν οι πολύ πιστοί και συνειδητοποίησαν την αίρεσή τους. Τους ομοιουσιανούς, ακριβώς γιατί δεν διέφεραν πολύ, δεν τους διέκριναν οι πιστοί σωστά. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τη μεγάλη σημασία της καινοδοξίας τους. Έτσι κινδύνευαν να χάσουν τη γνησιότητά τους, το φρόνημα και την παράδοση της Εκκλησίας. Απόδειξης ότι οι ομοιουσιανοί έγιναν λίγο αργότερα και πνευματομάχοι, στράφηκαν δηλαδή εναντίον του Αγίου Πνεύματος. Πίστευαν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι κτίσμα, λειτουργικό πνεύμα. Οπότε εδώ το ερώτημα ήταν καταλυτικό. Και πώς ένα κτίσμα μπορεί να σώσει τον άνθρωπο? Ο Γρηγόριος μάλιστα ο θεολόγος έλεγε: «Αν είναι κτίσμα, ας θεωθεί εκείνο πρώτα και έπειτα να θεώσει εμένα που είμαι κτίσμα». Κάθε τόσο και λιγάκι είχαμε συνόδους, πρωτοστάτες, πότε οι ανώμοιοι και οι όμοιοι και πότε οι ομοιουσιανοί. Οι συζητήσεις φούντωναν όλο και περισσότερο. Η Κεσάρια και η περιοχή της, μολονότι ορθόδοξη, δεν έμεινε ήσυχη. Ο Βασίλειος δεν ήταν πια σπουδαστής, ούτε δικηγόρος στα δικαστήρια. Είχε δοθεί στην άσκηση, στη μελέτη της Αγίας Γραφής και της Παραδόσεως. Άρα εισερχόταν στη θεολογία. Επειδή μάλιστα είχε συνείδηση ότι απλώς άρχιζε τη θεολογία, με κάθε τρόπο έδειχνε ότι προτιμούσε για την ώρα να σταθεί έξω από το θεολογικό αγώνα. Δεν ρώτησε όμως για τη στάση του αυτή και το φίλο του Γρηγόριο, που και αυτός θέλοντας και μη βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων στην Αζιανζό, όπου επίσκοπος ήταν ο πατέρας του. Στις συζητήσεις αυτές ο Γρηγόριος δυσκολεύτηκε. Τότε σκέφτηκε το βασίλειο. Γράφει λοιπόν ένα γράμμα ο Γρηγόριος και του ζητάει λύση στο θέμα. Τι πρέπει να υποστηρίξει? Τι επιχειρήματα να χρησιμοποιήσει? Ο Βασίλειος το απάντησε, αλλά η απάντηση δεν ικανοποίησε τον Γρηγόριο, που διαμαρτυρήθηκε ότι δεν φωτίστηκε με τους λόγους που έλαβε. Τότε ο Βασίλειος ενοχλημένος έγραψε κάτι για να δικαιολογηθεί, μα κυρίως για να πει στον Γρηγόριο: «Αδελφέ, μη μου ζητάς περισσότερα. Σου έγραψα ό,τι μπορούσα. Είμαι μικρότερος από όσο νομίζεις για τόσο μεγάλα θέματα. Σε παρακαλώ, αδελφέ, να προσφέρεις τον εαυτό σου ολοκληρωτικά στην υπεράσπιση της αληθείας. Αρκέσου σε ό,τι σου εμπνέει ο Θεός». Δεν μπόρεσε ο Βασίλειος να βοηθήσει αποφασιστικά στην πρώτη αυτή θεολογική πρόκληση της Εκκλησίας, αλλά ουσιαστικά είχε δεχθεί την πρόκληση. Αναστατώθηκε. Ήταν κάτι που ξύπνησε μέσα του το μεγάλο θεολόγο, όπως θα φανερωνόταν σε λίγο. Το επεισόδιο τούτο έστρεψε την πορεία της ζωής του Βασιλείου. Ο αναχωρητής δείχνει ότι θα γίνει θεολόγος παραμένοντας ασκητής. Νιώθει τη θεολογία να τον πλημμυρίζει και να τον κυριεύει. Την ώρα τούτη, τέλος του 359 μετά Χριστόν, το κέντρο των εξελίξεών της φαίνεται να είναι η Κεσάρια. Ξέρει βέβαια ο ίδιος πως είναι ακόμη πολύ ανέτοιμος. Δεν είναι στρατιώτης ετοιμοπόλεμος.
είναι απλώς νεοσύλλεκτος. Ας είναι. Η θέση του πάντως είναι μέσα στη μάχη. Τουλάχιστον πρέπει να την παρακολουθήσει από κοντά. Παίρνει λοιπόν την απόφαση. Ξεκινάει για την Κεσάρια. Αισθάνεται αμηχανία και τα φτερά του κλειστά. Τουλάχιστον είχε καταλάβει πολύ καλά πως η θεολογία είναι βράχος απόκρημνος. Εύκολα τσακιζόταν κανείς επάνω της. Μα ο Βασίλειος πρόσεχε και είχε διέθετε αρκετή σύνεση. Νομίζουμε πως το ταξίδι τούτο είχε κι άλλο ένα σκοπό που ίσως ήταν ο πρωταρχικός του, να μαθητεύσει και να σπουδάσει. Μέχρι τώρα έκανε τόσα και τόσα ταξίδια. Για να σπουδάσει εθνική σοφία στην Κεσάρια, στην Κωνσταντινούπολη, στην Αθήνα, για να γνωρίσει προσωπικά το μοναχισμό στην Αίγυπτο, στην Παλαιστίνη, τη Συρία και τη Μεσοποταμία. Και τώρα, αφού δεν πήρε μέρος στις συζητήσεις καθώς αποδείχτηκε, για ποιο άλλο σκοπό θα ταξίδευε, παρά για να γνωρίσει, για να πλουτιστεί, για να μάθει πώς διεξάγονται οι θεολογικές συζητήσεις, για να πιάσει το σφιγμό τους. Έφτασε στην Κεσάρια. Το πρώτο που έκανε ήταν να δει τον επίσκοπο Διάνο. Ο γέροντας Διάνος άνοιξε τα κουρασμένα χέρια του και τον αγκάλιασε. Είπαν μερικά λόγια. Ο νέος εκδήλωσε το σεβασμό και την αγάπη του. Ο γέροντας τη στοργή και την αγάπη, πολύ πιθανό και την ελπίδα. Πολλά περίμενε από το νέο αυτό, που τώρα δεν έλεγε ακόμη τίποτε. Οι καρδίες και των δύο ήταν θαμπές. Η ατμόσφαιρα ήταν απροσδιόριστα επικίνδυνη. Τους εκκλησιαστικούς κύκλους διαπερνούσε κάποιος φόβος. Ένα προαίσθημα κακό ανακάλυπτες όποιας καρδιάς στο παράθυρο κι αν άνοιγες. Στο κλίμα τούτο μπήκε αναγκαστικά και ο Βασίλειος. Δεν μπόρεσε να το αποφύγει. Μέρα με την ημέρα έμαθε λεπτομέρειες για την πορεία των εκκλησιαστικών που δεν τις ήξερε στα άνισα. Όλα τα νέα τελείωναν στην ίδια βάση. Οι Ομοιουσιανοί με το τρίτο σύμβολο του Σερμίου κέρδιζαν έδαφος. Την ίδια χρονιά το 359 συγκρότησαν σύνοδο στη Σελεύκεια και θέλησαν να επηρεάσουν τον αυτοκράτορα Κωνσταντιο. Αυτός όμως φάνηκε καθαρά πως υπεστήριζε τους όμοιους, ενώ μέχρι τότε βοηθούσε τους ανώμοιους. Για το πνεύμα και την πορεία του βασιλείου, αυτό που μετρούσε περισσότερο ήταν ότι ο πιο γνωστός και πιο δραστήριος επίσκοπος του Πόντου και της Καπαδοκίας, ο Ευστάθιος Σεβαστίας, είχε συνταχθεί με τους Ομοιουσιανούς και έπαιζε σπουδαίο ρόλο στη μερίδα τους. Και να μην ξεχνάμε ότι ο Ευστάθιος με τον μοναχισμό και τη δράση του επηρέαζε όλη την περιοχή. Επηρέαζε πολύ την οικογένεια του βασιλείου, στον οποίον ήταν σεβαστός. Παράλληλα, ο άλλος επίσκοπος, ο Διάνος, μη έχοντας ικανότητες θεολόγου, δεν μπορούσε να πάρει θέση. Σιωπούσε και περίμενε. Να γιατί στο πνεύμα του βασιλείου κυριαρχούσε αχλή, καταχνιά. Όσο και αν το ήθελε, δεν ξαστέρωνε. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ετοιμάστηκε σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη για την 1η Ιανουαρίου του 360. Ο Διάνος, λίγο άβουλος, περισσότερο ακατάρτιστος, φώναξε κοντά του το βασίλειο.
«Παιδί μου Βασίλειε, να πάμε στην Κωνσταντινούπολη, να δούμε τι θα κάνουμε και εκεί. Δεν ξέρω, ο Θεός δεν θα μας αφήσει και θέλω να είσαι κοντά μου». Και τι να κάνει τώρα. Πάντως δεν μπορούσε να αρνηθεί στο σεβάσμιο γέροντα. Και ξεκίνησαν μέσα στο χειμώνα για την Κωνσταντινούπολη. Το ταξίδι κουραστικό και η παραμονή στην πρωτεύουσα δυσάρεστη. Αυτά που είδε και άκουσε και κατάλαβε ο Βασίλειος δεν περιγράφονται. Του δημιουργήθηκε απέραντη απογοήτευση και ναυτία. Αισθάνονταν αποστροφή για πρόσωπα και πράγματα. Παράλληλα όμως διαπίστωσε πολύ δύσκολο έργο, πόσο δύσκολο έργο. Είναι η θεολογία. Πόσο πόνο, γνώση και θείο φωτισμό χρειάζεται. Εδώ πια πήρε την τελική απόφαση να δοθεί στη θεολογία. Το ένιωσε ως ύψιστη διακονία στην Εκκλησία. Τι συνέβαινε στην Κωνσταντινούπολη? Την 1η του Ιανουαρίου άρχισε η Σύνοδος. Όλες οι παρατάξεις ήταν έτοιμες. Εξών από τους Ορθοδόξους που ούτε καν ακούγονταν. Ήσαν και λίγοι. Ο Αυτοκράτορας έστησε το μηχανισμό των πιέσεων. Οι όμοιοι μπαινόβγαιναν στο παλάτι ελεύθερα και συχνά. Αυτό έκανε τους Ουμιουσιανούς να καταλάβουν τι τεκτενόταν, τι μαγειρευόταν δηλαδή. Πριν καλά-καλά αρχίσουν οι συνεδρίες, πολλοί επίσκοποι άλλαξαν στρατόπεδο. Ο βασιλιάς με τους ανθρώπους του ήξερε πολύ καλά πώς συνετίζονται και πώς μετανοούν οι αδύνατοι και οι απέδευτοι. Ο εσμός των επισκόπων που έγιναν επίσκοποι για το φιλοαριανιακό τους, για τον φιλοαριανισμό τους ή για την επιδεξιότητά τους να ξυγελούν ακόμα και γνήσιους ανθρώπους. Ο Βασίλειος έβλεπε όργιο ξεπουλήματος των συνειδήσεων. Τι να πει όμως κανείς για την ικανότητα των συνέδρων στις συζητήσεις? Η συντριπτική πλειοψηφία δεν υποτεωόταν καν τη σημασία των γεγονότων. Κάθε μέρα συνόδευε το γέροντα Διάνο στη συνεδρίαση. Έτσι γνώρισε πρόσωπα και πράγματα. Οι αντιπρόσωποι του Θεού σε τελευταία ανάλυση κλήθηκαν εδώ για να υπογράψουν την ομολογία πίστεως που ήθελε ο Αυτοκράτορας, την ομολογία των ομοίων. Και οι περισσότεροι δέχθηκαν το ρόλο τους. Αυτό έπνιγε το βασίλειο, γιατί καταλάβαινε καλά πως τίποτα δεν πηγαίνει καλά. Δίσταζε και δεν ήταν φαίνεται ακόμα σε θέση να κάνει ο ίδιος θεολογική συζήτηση, μα έβλεπε τη φοβερή διαστρέβλωση που γινόταν στην πίστη της Νικαίας στο ομοούσιος. Αν τώρα φοβόταν ή δεν μπορούσε να προχωρήσει βαθύτερα στη θεολογία, ήταν τουλάχιστον από τώρα σίγουρος για ένα πράγμα. Η ομολογία πίστεως της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια έπρεπε να μείνει άθικτη. Και αυτό δεν γινόταν. Αντίθετα, ούτε καν συζητούσαν γι' αυτό. Η διαμάχη περιορίστηκε μεταξύ ομοίων και ομοιουσιανών. Δεν υπήρχε περιθώριο για Ορθοδόξους εισηγητές. Οι ομοιουσιανοί αντιστέκονταν ακόμη. Το ίδιο έκαναν και μερικοί ανώμοιοι, ξεπερασμένοι πια. Είχαν όμως για εισηγητή τους ένα θαραλέο ρήτορα, τον Ευνόμιο, που είχε γίνει Μητροπολίτης Κιζίκου. Αυτός μάλιστα πολέμησε σκληρά και επίμονα για τις απόψεις των ακραίων αριανών. Φυσικά χωρίς αποτέλεσμα. Γιατί με τις σύντριγγες η πλειοψηφία πήγε με το μέρος των ομοίων.
Μπροστά στο χάος των γεγονότων και των λόγων, ο Βασίλειος υποχωρούσε ολένα και περισσότερο στον εαυτό του. Δεν είχε συνηθίσει σε τέτοιο κομφούζιο συνεδρίων. Δεν φανταζόταν ποτέ ότι μπορούσε να έχει τέτοια μορφή μια σύναξη επισκόπων. Του φαινόταν μάλιστα τερατώδες να εξαρτάται από τον αυτοκράτορα η ομολογία πίστεως της Συνόδου. Σε κάποιο διάδρομο ή στα καταλήματα που φιλοξενούνταν, οι σύνεδροι, ο Βασίλειος, συναντήσε ίσως τον Ευνόμιο. Ο δεύτερος γνώριζε ήδη τον αδελφό του πρώτου, τον Γρηγόριο, τον έπειτα επίσκοπο Νήσις. Αντάλλαξαν ίσως μερικές κουβέντες, αλλά τους χώριζε χάος. Ο Ευνόμιος μηδένιζε την Νίκαια. Ο Βασίλειος στηριζόταν στην Νίκαια. Δεν αποκλείεται ο Ευνόμιος να παραξενεύτηκε με τη σιγή του βασιλείου και να τον προκάλεσε. «Εσύ ο ξακουστός ρήτορας δεν θα ακουστείς?» «Τι συμβαίνει? Δεν σε καταλαβαίνω». Και βέβαια ο Ευνόμιος δεν μπορούσε να καταλάβει τι συνέβαινε στο πνεύμα του βασιλείου. Αργότερα ο Ευνόμιος θα ερμηνεύσει τη στάση του βασιλείου στην Κωνσταντινούπολη ως δειλία. Αν βέβαια θεωρούσε την αυξημένη αυτοσυνειδησία ως δειλία και τη βαθιά απογοήτευση που οδηγεί στην έσω έκρηξη ως αδυναμία, τότε ο Βασίλειος και δειλός θα ήταν και αδύνατος. Διότι πράγματι και αυτοσυνειδησία είχε ο Βασίλειος και γρήγορα ο θεολογικός τους λόγος τεινάχτηκε σαν αρτεσιανό νερό, σαν συντριβάνι, που στάθηκε μόνο με το σταμάτημα της καρδιάς του. Στις συνεδρίες βλέπουμε τον Ευστάθιο να κινείται δραστήρια. Είχε ταυτιστεί, όπως είπαμε, με τους ομοιουσιανούς. Αλλά ο Βασίλειος δεν ήθελε να τον εγκαταλείψει, μολονότι στεναχωριόταν πολύ για αυτόν. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, το περιβάλλον του βασιλείου δεν τον βοηθούσε να τραβήξει τον ορθόδοξο δρόμο. Από τη μία μεριά ο γέρο Διάνος με τον γέροντα Γρηγόριο Ναζιανζού, τον πατέρα του Γρηγορίου Θεολόγου, δεν είχαν τη θεολογική δύναμη να διακρίνουν την ακρίβεια. Και από την άλλη, ο Ευστάθιος εργαζόταν συνειδητά για τους ομοιουσιανούς. Πριν σχεδόν λήξουν οι συνεδρίες, ο Βασίλειος πήρε με σκοτεινή καρδιά τον Διάνο και γύρισαν στην πατρίδα. Οι ώμοι θριάμβευσαν πίσω. Για να φοβήσουν μάλιστα τους αντιδραστικούς, εξόρισαν μερικούς από αυτούς. Μέσα στο Φεβρουάριο εξόρισαν τον Ευστάθιο μαζί με άλλους στη Δαρδανία, τη σημερινή Ιουγκοσλαβία. Το ταξίδι της επιστροφής ήταν πολύ γόνιμο. Ο Βασίλειος κάνει την προκαταβολική αναμέτρησή του. Το ίδιο είχε κάνει και παλιότερα, 3 χρόνια πριν, μόλις επέστρεψε από την Αθήνα. Τότε θέλησε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο ελεύθερο επάγγελμα του ρήτορα και πέτυχε. Δεν είχε παράπονο από τον εαυτό του. Τώρα όμως τα πράγματα ήσαν διαφορετικά. Αντίπαλοι στη θεολογική διαμάχη εμφανίζονταν τα παρακλάδια του αριανισμού. Μα δεν ήσαν αυτοί. Ένας μικρός θεολόγος μπορούσε να ξεγελαστεί και να θεωρήσει αντιπάλους τους κάποιους κακόδοξους. Ένα χαριτωμένο πνεύμα όμως, που θα γινόταν μεγάλος θεολόγος, δεν γελιόταν. Διαισθανόταν κάτι το φοβερό, κάτι που του κόβε την ανάσα. Όσο το συνειδητοποιούσε, του έρχονταν να κρυφτεί, να φύγει, να μην έχει ευθύνες. Μια βαθιά, σίγουρη φωνή του έλεγε μέσα του: «Στη θεολογία, Βασίλειε, αντίπαλος είναι ο Θεός, η αλήθεια. Γι' αυτό γίνου ατσάλι να το αντέξεις. Γίνου αντένας να το συλλάβεις. Αγνήσου να ενωθείς μαζί του.
Δεν αντέχει ο φτωχός. Κάθε φορά που άκουγε τη φωνή, κρύος υδρότας έβρεχε το πρόσωπό του. Χλώμιαζε, τα μέλη του παρέλυαν, τα δάχτυλα ξύλιαζαν. Άφηνε το βαρύ κεφάλι του να γέρνει εμπρός, μέχρι που το ιερό μέτωπο χτυπούσε στο φτωχικό τραπέζι που είχε μπροστά του. Φόβος τον έπιανε και διάθεση για έκσταση, να φύγει. Το πιο καλό, μα πού να πάει? Να φύγει, αλλά από πού? Από τον εαυτό του? Από το σώμα του? Τότε πού θα ερχόταν να εδρεύσει η αλήθεια? Να φύγει από το πρόβλημα? Ούτε και αυτό γινόταν. Αφανιζόταν, πέθανε. Μη του έλεγες να φύγει σαν λαγός. Όχι, δεν θα το έκανε. Να του έλεγες ετοιμάσου, αθλήσου, γαλβανίσου. Αυτό μάλιστα γινόταν, το δεχόταν. Κάποτε συνερχόταν, εξαντλημένος βέβαια, σχεδόν χάρτινος, γυαλί που με το παραμικρό θα έσπαγε. Να όμως που δεν έσπαζε, ήταν μόνο πιο ανάλαφρος. Το πνεύμα του πιο λεπτό, διάφανο, διορατικό, έβλεπε πιο καθαρά το χώρο της αλήθειας. Η καταχνιά που σκεπάζει το πνεύμα και κρύβει την αλήθεια κινήθηκε. Λίγο βέβαια, μα κουνήθηκε, αραίωσε κάπως, σηκώθηκε μια ιδέα. Πάλι καλά, φτάνει για σήμερα, αύριο θα γίνει περισσότερο. Είχε πάντως ξεδιαλύνει. Η πάλι δεν θα γινόταν με τους αριόφρονες. Αλλά δεν ήταν στόχος που κάποιος ευνόμιος νόμιζε. Όχι, ο ικανός αυτός διαλεκτικός και δυνατός ρήτορας απλώς απατήθηκε. Νόμιζε πως είναι αλήθεια κάτι που δεν ήταν αλήθεια. Σημάδευε το κενό και έλεγε πως τούτο είναι η αλήθεια. Να πολεμήσει λοιπόν το κενό, το μη «ον», οι μεγάλοι δε σκιαμαχούν, ακόμη και στο ξεκίνημά τους. Τέτοια κάνουν οι μικροί, οι αναρρύθμιτοι θεολόγοι, αυτοί που σώζουν εντός εισαγωγικών την Ορθοδοξία, εκείνοι που δουλεύουν για να ακούσουν τα χειροκροτήματα. «Έλα, ταλέπορε Βασίλειε, κάνε κουράγιο, ο δρόμος είναι άλλος, η πραγματικότητα. Θα πονέσεις αφάνταστα για αυτήν, θα λιώσεις. Μα ο Θεός θα σου φανερώσει την αλήθεια. Θα σε φωτίσει και εσύ θα αρχίσεις λίγο-λίγο να τη φανερώνεις και να την υποστηρίζεις. Έτσι μόνο αυτοί που την ξέρουν θα την δουν. Αυτοί που απατήθηκαν και σημάδευαν το κενό θα μπορούν αν θέλουν να πούν. Τώρα μάλιστα, αυτό που μας δίνεις με το λόγο σου υπάρχει. Τώρα παραδεχόμαστε πως εκείνο που λέγαμε δεν υπάρχει. Θα ήταν τόσο εύκολο, Βασίλειε, να πολεμήσεις τον ευνόμιο. Μα δεν κερδίζεις τίποτα. Τα όπλα του τα ξέρεις. Τα χρησιμοποιείς και τον ταπεινώνεις. Δεν θα κερδίσεις όμως τη μάχη, παρά μόνο αν πολεμήσεις να μπεις εκεί που δεν μπήκε ο ευνόμιος. Αν δεν ζήσεις την αλήθεια που δεν έζησε αυτός. Μόλις τη δεις την αλήθεια τη φανερώνεις. Αυτή είναι η νίκη σου. Έτσι πολεμούν τους κακοδόξους. Το Άγιο Πνεύμα φτεροκοπούσε στην κουρασμένη καρδιά του Βασίλειου. Την ελευθέρωνε. Της έδειχνε το σωστό δρόμο. Ο δρόμος της μεγάλης θεολογίας. Στην Κιασάρια βοήθησε το Διάνο να συνέλθει από τις κακουχίες του ταξιδιού. Είχε κι αυτός πονέσει για ό,τι συνέβη στην εκκλησία. Μα ούτε δυνατές αντένες, ούτε πια νεανική ορμή είχε ο γέροντας Διάνος για να αντιδράσει. Ο δρόμος του άρχιζε να κατηφορίζει. Σε 3 χρόνια από τότε θα παρέδιδε το πνεύμα του.
Έως ένα βαθμό η αναστάτωση της Κωνσταντινούπολεως είχε μεταφερθεί και στην Κεσάρια. Αυτό έφερε αποστροφή και αηδία στο βασίλειο. Ένα βράδυ λοιπόν ζήτησε την ευχή του γέροντος Διάνου: «Δώσ' μου γέροντα την ευχή να φύγω». Ο επίσκοπος ούτε λιγόμυαλος, ούτε πέτρα ήταν, μούδιασε η καρδιά του, έφτασαν δάκρυα στα κουρασμένα του μάτια. «Ναι, παιδί μου, πήγαινε στο καλό με την ευχή μου. Το βλέπω, ούτε εγώ ούτε κανείς δεν σε κρατάει εδώ. Απογοητεύτηκες μαζί μου, υπέφερες κιόλας, είναι φανερό. Τι να σου κάνω, γέρασα, δεν μπορώ να πολεμήσω. Δεν έχω το κουράγιο. Αλλά να, βλέπεις, κόπηκε η φωνή από τους λυγμούς. Σ' αγαπώ, παιδί μου. Ήσουν για μένα μια παρηγοριά. Έβλεπα δίπλα μου φως και ζεστανόμουν. Αλλά πήγαινε όμως, πήγαινε. Ξέρω, θέλεις να βρεις το Γρηγόριο. Καλά κάνεις. Εδώ πια είναι το τέλος. Και εσύ πρέπει να κάνεις την αρχή». Πέρασε μια νύχτα δύσκολη. Άφησε το σεβάσμιο του το γέροντα. «Τύψεις?» «Ναι, αισθανόταν άσχημα». Ο γέροντας όμως προφήτευσε. «Εσύ πρέπει να κάνεις την αρχή». «Εισπάσαν την γυναίξη ήρθεν ορθόντα σου, ως δεξαμένη των λόγων σου». Ακούσατε την εκπομπή «Η ζωή ενός μεγάλου». Ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου, Επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.